100% ζημιά έχει γίνει. Εκτός από τον καρπό έχει πληγωθεί και το δέντρο. Έχει ζημιά και στα κλαδιά. Άμα δείτε εδώ πέρα, δείτε τα πώς είναι. Έχουν σκιστεί τα κλαδιά. Ο καρπός φυσικά έχει γίνει. Θα πέσει, ο περισσότερος θα πέσει γιατί θα σαπίσει. Εκτεταμένες ζημιές σε ελαιοκαλλιέργειες των Βραστάμων προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή το απόγευμα της Τρίτης. Οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς χάθηκαν μέσα σε λίγη ώρα και μάλιστα σε απόσταση αναπνοής από την έναρξη της συγκομιδής της πράσινης ελιάς. Έπεσε αρκετό χαλάζι στα Βραστά. Η εκτίμηση που κάναμε και χθες και σήμερα το πρωί είναι αρκετά μεγάλη, γιατί τα ελαιόδεντρα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η πρώτη εκτίμηση είπαμε για 500 στρέμματα, αλλά από ό,τι βλέπουμε σήμερα είναι λίγο παραπάνω. Τώρα προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον ΕΛΓΑ ώστε να στείλει το κλιμάκιο με τους γεωπόνους για να εκτιμήσουν την κατάσταση. Έχει γίνει μεγάλη ζημία, ειδικά σε αυτή την περιοχή που ξεκίνησε το χαλάζι, έχει γίνει ολοκληρωτική καταστροφή. Έχουν χαλάσει επίσης και τα δέντρα, έχουν πάθει ζημία, έχουν σκιστεί, θα βγάλουν καρκινώματα. Έχει πιάσει αρκετά μεγάλη έκταση, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε ακριβές εκτίμηση. Έχει γίνει μεγάλη ζημία. Έχουμε ενημερώσει την υπεύθυνη υπόπτρια που είναι για την περιοχή μας. Μας είπε ότι από Δευτέρα θα έρθουν εκτιμητές του ΕΛΓΑ για να κάνουν την εκτίμηση και περιμένουμε. Και σημειώνεται η χαλαζόπτωση λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η συγκομιδή. Αφού έχουμε κάνει όλα τα έξοδα και είναι παραμονές πριν αρχίσει η συγκομιδή, έχουν πάθει αυτή τη ζημία. Περιμένουμε τουλάχιστον από τον ΕΛΓΑ να έρθει να κάνει την εκτίμηση. Να πάρουμε κι εμείς να βγάλουμε τα έξοδά μας τέλος πάντων. Αυτή η ζημία δεν μπορεί να καλυφθεί γιατί είναι ολοκληρωτική. Επιπλέον έχουν πάθει ζημία και τα δέντρα. Είχε με πολύ καλή παραγωγή, ποιοτική, μέγεθος μεγάλο, αλλά δυστυχώς το χαλάζι μας έκανε μεγάλη ζημία. Δυστυχώς λίγο πριν από το τέλος μας έτυχε αυτό. Μένουμε κι εμείς από το κράτος να έρθει να εκτιμήσει. Στα δικά σας κλίματα πόσο μεγάλη είναι η ζημιά? Ολοκληρωτική, 100%. Η εικόνα μιλάει μόνη της. Είναι αρκετά τα στρέμματα, έτσι. Είναι 20 στρέμματα χωράφι. Με τα περσινά δεδομένα γύρω στους 25 τόνους ολοκληρωτική καταστροφή. Και περιμένετε τώρα να μαζέψετε το προϊόν για να μπορέσετε να καλύψετε και κάποια από τα έξοδα παραγωγή. Έτσι είναι. Δύο μέρες πριν ξεκινήσουμε μας βρήκε αυτό που είδατε. Υπερβολική ζημία. Το είδατε κι εσείς, θα το δουν κι όλοι τους. Ήταν πρωτοφανής η χαλαζόπτωση, είχε σημειωθεί με τέτοια ένταση και σε τέτοια έκταση? Αυτή εδώ η περιοχή όχι τόσο. Δεν χτυπήθηκε φορές, δεν χτυπήθηκε, αλλά πολύ λίγο. Πιο πολύ χτυπιόταν πιο εκεί, στα άλλα κομμάτια. Σε άλλες περιοχές. Υπήρχαν άνθρωποι που σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα ξεκινούσαν να μαζέψουν τις συγκεκριμένες ελιές και χθες τις κατάστρεψε τελείως. Ακόμη και για ελαιοποίηση θα είναι δύσκολο να πάει ο καρπός στην κατάσταση που βρίσκεται? Μερικά κτήματα είναι εντελώς καθρεμένα, δεν γίνεται να τα μαζέψουμε. Υπάρχει καρπός που μια ελιά μπορεί να έχει 5 και 7 χτυπήματα και μικρά. Αυτά δηλαδή θα σαπίσουν, θα πέσουν ελιές όλες κάτω. Γι' αυτό λέγαμε ότι το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έπρεπε να έρθει σύντομα και σήμερα και χθες έπρεπε να ήταν εδώ. Φέτος υπήρχε αυξημένη παραγωγή. Η παραγωγή στα κτήματα τα συγκεκριμένα και εδώ στα Βραστά είναι αρκετή, είναι ικανοποιητική. Το κακό αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτά τα κτήματα, περίπου τα 500 στρέμματα, δεν θα μαζευτούν. Τι να τις κάνουμε, δεν μπορούμε να τις κάνουμε τίποτα. Λάδι δεν βγαίνουν αυτές. Θα βγάλουν γύρω στο 15%. Με τι, πώς να ανταποξέρθεις ύστερα στα υπόλοιπα τα έξοδα. Δεν μαζεύονται, τώρα βλέπετε κι εσείς, να τα δουν και... Τώρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα μέχρι στιγμής. Περιμένουμε, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, περιμένουμε τους εκτιμητές να δούμε τι θα μας δώσουν και τι θα... Όχι ότι θα κερδίσουμε τίποτα, απλώς κάτι. Ένα μέρος. Ξεκινήσαμε ήδη να συζητάμε με τους εμπόρους. Εντάξει, ότι τη μέσα δεν σαν τίποτα όπως πάντα, αλλά τέλος πάντων ξεκινήσαμε. Τους εργάτες τους έχουμε έτοιμους να ξεκινούσαμε αύριο, αλλά δυστυχώς δεν θα ξεκινήσουμε αύριο. Εκτός από τους ελαιώνες, καταστροφές σημειώθηκαν σε αμπέλια και άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες. Εδώ η περιοχή έχει και ένα αμπέλι αρκετά μεγάλο και αυτό έχει πάθει ολοκληρωτική καταστροφή. Και κάποιες άλλες καλλιέργειες με καστανιές, μήλα.
Ναι, μικρές έξεις. Υπάρχουν και αυτά. Αλλά όσο επιτοπλίστων είναι η ελιά αυτή που έχει πάθει τη μεγάλη καταστροφή. Εδώ το μήνυμα, να το μπορεί να πάρει η κάμερα, έχει, δεν έμεινε ένα πάνω. Και εκεί ζημιά. Για τις καταστροφές έχει ενημερωθεί ο ΕΛΓΑ, ενώ την προσεχή Παρασκευή στο κατάστημα της τοπικής κοινότητας των Βραστάμων θα γίνεται η υποβολή των δηλώσεων ζημιάς.